Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Για το σημερινό μας νεσεσέρ, τσαντάκι, όπως θέλετε πείτε το, για ό,τι χρήση θέλετε εσείς μπορείτε να το έχετε. Πάρτε ό,τι νήμα θέλετε και ό,τι έχετε στο σπίτι, ακόμα και υπολείμματα, γιατί μπορούμε να το κάνουμε ριγέ. Εγώ ξεκίνησα με ένα βαμβακερό κόνο και βελονάκι νούμερο 4,5. Έχω ρίξει 25 πόντους στην αρχική μου αλυσίδα και ένα για να γυρίσω. Και αυτές οι 25 αλυσίδες εμένα μου δίνουν τελικό αποτέλεσμα 22 εκατοστά το μήκος από τη βάση μου. Εάν θέλετε να το κάνετε μεγαλύτερο, σε στυλ τσάντας, θα ρίξετε περισσότερους πόντους στην αρχική σας αλυσίδα. Εάν θέλετε μικρότερο, θα βάλετε λιγότερους πόντους. 25 και ένα για να γυρίσω λοιπόν για το δικό μου μέγεθος και γυρνάω κατευθείαν στην πρώτη αλυσίδα που έχω, στον πρώτο πόντο που έχω ελεύθερο και κάνω 3 άριχτα μαζί σε αυτόν τον ίδιο πόντο. Συνεχίζω τα άριχτά μου μέχρι το τέλος της σειράς και μετράω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 άριχτα και 3 άριχτα σε αυτόν τον ίδιο πόντο. Για να γυρίσω από την κάτω πλευρά. Στον ίδιο πόντο μετράω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 και έχω φτάσει στο πρώτο άριχτο που ξεκίνησα που κλείνω με βουβό. Όταν κάνετε τέτοιου είδους πατούς, καλό θα ήταν στην αρχή ειδικά να μετράτε τους πόντους σας. Το 24 πόντι που είναι από εδώ και 24 από εδώ, κρατήστε το γιατί θα σας χρειαστεί σε λίγο. Θα κάνω άλλη μια σειρά μόνο γύρω γύρω, γιατί εμένα ο πάτος μου έχει δύο σειρές όλες και όλες. Εάν τον θέλετε μεγαλύτερο θα κάνετε και μια τρίτη σειρά,
Να ξέρετε όμως ότι θα σας μεγαλώσει και εδώ. Εμένα αυτή τη στιγμή ο πάτος μου είναι 3 εκατοστά. Ο ένας. Και 3 εκατοστά που θα βάλω τον άλλον, 6 εκατοστά θα είναι περίπου το φάρδος της τσαντούλας μου. Θα είναι περίπου το φάρδος από τον SSR μου. Μία λυσίδα στον αέρα, στον ίδιο πόντο που έκλεισα με βουβό, κάνω 2 άριχτα. 1, 2. Σε αυτούς τους 3 εδώ πόντους που δημιουργούν το κυκλικό μας το βαλ, από 2 πόντους τον καθένα, δηλαδή 6 πόντοι θα γίνουν σε αυτό το κυκλικό. 2 και 2 εδώ. Από εδώ τώρα, μέχρι εδώ που θα ξαναχρειαστεί να κάνω τις αυξήσεις μου, θα πρέπει να κάνω 24 άριχτα. Και έχω τους 3 γωνιακούς μου που θέλω να κάνω από 2 άριχτα στον καθένα. 1, 2, 1, 2, 1, 2 και μου έμεινε η πλευρά που μέχρι εδώ που ξεκίνησα θέλω 24 άριχτα. Το 24 είναι στο δικό μου νούμερο. Είτε σας βγουν 23, είτε 22, είτε 25, σιγά τη διαφορά που θα έχει. Πάω να κάνω τα τελευταία μου 24 άριχτα για τον πάτο και επιστρέφω. 24, κλείνω με βουβό στον πρώτο μου πόντο. Καλό είναι να μετράτε εάν δεν είστε και εξοικειωμένοι με τον πόντο που κλείνουμε εδώ. Γιατί πάντα ό,τι λάθος είναι να γίνει, γίνεται σε αυτό τον πόντο, είτε αύξηση είτε μείωση. Εάν μετράτε την πλευρά σας, θα ξέρετε ότι δεν έχετε άλλο πόντο εδώ πέρα και πρέπει να κλείσετε με βουβό. Μία λυσίδα στον αέρα και ξεκινάω τώρα και πλέκω κυκλικά στην μπροστινή θηλιά, στην πίσω θηλιά από μένα, για να σηκώσω τις πλευρές μου. Κανονικά θα πρέπει να έχω 60 άριχτα να πλέξω γύρω γύρω, γιατί 24 και 24 48 και 6 από εδώ και 6 από εδώ 60. 60 άριχτα λοιπόν στην πίσω θηλιά. Με αυτόν τον τρόπο σηκώνω τις πλευρές μου, σηκώνω το τσατάκι μου από τον πάτο. Όταν φτάσω μέχρι εδώ κλείνω με βουβό και κάνω άλλες 2 σειρές ίδιες. Θα κάνω αυτές τις 3 συνολικά σειρές και επιστρέφω. Τις 3 αυτές σειρές. Φτάνοντας στο τέλος της τρίτης σειράς, τραβάω την κλωστή μου έξω, μπαίνω από πίσω προς τα μπροστά στον πρώτο πόντο που δημιούργησα, στο πρώτο μου άριχτο. Φέρνω την κλωστή μου, μπαίνω στο τελευταίο άριχτο που έκανα από κάτω προς τα πάνω και κατεβάζω κάτω την κλωστή μου. Έχω κάνει ένα αόρατο κλείσιμο και το νήμα μου το στερεώνω με βελόνα. Έτοιμη και η δεύτερη βάση μου. Θυμάστε που σας είπα, κρατήστε τους πόντους που έχετε στο κέντρο σας. Για μένα ήταν 24 πόντοι, οι οποίοι είναι αυτοί. 24 στη μία πλευρά, 24 στην άλλη και από 6 έχω στο βάλ μου. Βρίσκω λοιπόν αυτούς τους 24 πόντους. Βρίσκω και αυτούς. Δείτε. Εφάπτονται. Και μένουν ελεύθεροι οι 6 πόντοι από εδώ και οι 6 από εδώ. Αφού λοιπόν κεντράρω ακριβώς τα δύο μου κομμάτια αυτά ίδια
με τους κεντρικούς πόντους όσους έχετε ίδιους. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα μπω σε αυτό το πόντο που έχω το σημάδι, θα μπω και σε αυτό το πόντο. Θα βάλω καινούριο νήμα και θα κάνω ένα άριχτο και μία αλυσίδα στον αέρα. Συνεχίζω πόντο με πόντο, 24 άριχτα θα πρέπει να κάνω τώρα για να τα ενώσω. 2 3 4 5 6 7 8 23, 24, 24. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ένωσα τους δύο πάτους μου. Και από κάτω είναι δύο χωριστές βάσεις. Καλά μέχρι εδώ. Πάμε τώρα να δούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Θα φτάσω εδώ. Θα γυρίσω. Θα πλέξω από εδώ. Και μετά θα κάνω πάλι κυκλικά όλο αυτό. Γυρίζω τη δουλειά μου. Πλέκω πάλι αυτή τη σειρά. Και πλέκω κυκλικά όλο αυτό. Μία φορά από κάθε πλευρά. Οι εξωτερικές αυτές πλευρές πρέπει πάντα να πλέκουμε βλέποντας την καλή. Στη μεσαία πλευρά γυρνάμε το πλεκτό μας έτσι και έτσι, έτσι και έτσι. Είναι η εσωτερική πλευρά και δεν μας πειράζει που θα είναι αντίθετα η πλέξη. Πάμε όμως να το δούμε στην πράξη. Ο πρώτος ελεύθερος πόντος μου. Και αφού έφτασα στον τελευταίο άπλεκο πόντο, περνάω κατευθείαν και πάω στον επόμενο ελεύθερο πόντο. Αυτός εδώ είναι το άριχτο, πάω εδώ. Έφτασα στο τελευταίο άπλεκο πόντο μου. Τι είπαμε, πλέκουμε μία φορά από κάθε πλευρά. Τώρα έφτασα εδώ, άρα θα ξαναπλέξω σε αυτή την πλευρά. Κατευθείαν από τον άπλεκο πόντο θα πάω στο πρώτο άριχτο που ενώνει τα δύο πλεκτά μου. Ως
moment of my death. Echo I created, I lasted my last breath. Αυτή τη μεσαία πλευρά τώρα βλέπετε, την μπλέκω από την ανάποδη, πριν την έπλεκα από εδώ. Έφτασα στο πρώτο άριχτο που είχα ξεκινήσει την ένωση. Άριχτο. Και τώρα τι κάνουμε. Πάμε πάλι από την αρχή. Στο πρώτο, βλέπετε το που βλέπετε εδώ την ένωση. Αυτό το άριχτο είναι από εδώ, αυτό το άριχτο είναι από εδώ. Πάμε λοιπόν στο άριχτο που είναι από αυτό. Τη μεριά από αυτό το τσαντάκι και ξαναρχίζω από την αρχή. Τις δύο βαρκούλες μου λοιπόν έτσι θα τις πλέκω από εδώ και πέρα. Θα πρέπει να έχω τους ίδιους πόντους από εδώ μέχρι εδώ για αυτό το κομμάτι, τους ίδιους πόντους από εδώ μέχρι εδώ για αυτό το κομμάτι. Περνάμε μία φορά πάντα από κάθε πλευρά, γυρνάμε, κάνουμε αυτό εδώ. Μία φορά από το γύρω-γύρω, γυρνάμε, ξανακάνουμε αυτή την πλευρά. Αυτό είναι μέχρι το ύψος που θέλει κάθε μια μας. Θα σηκώσω το τσαντάκι μου και εγώ, δείτε και από κάτω. Θα σηκώσω λοιπόν και εγώ το ύψος που θέλω και τα λέμε εκεί. Έχω φτάσει στο σημείο που έχω κάνει 11 σειρές από εδώ, 11 σειρές από εδώ, γιατί αυτές οι δύο πλευρές πρέπει να είναι ολόισχες. Έκανα τη μεσαία μου και πάμε για το τελικό κομμάτι από το τσαντάκι μας. Το ύψος αυτό το καθορίζετε εσείς. Όσες σειρές θέλετε εσείς κάνετε. Εγώ ήθελα ένα μικρό νεσεσέρ για την τσάντα, οπότε θεώρησα ότι αυτό μου αρκεί. Το τελευταίο μας βήμα είναι, ξεκινάμε πάλι κανονικά να πλέκουμε γύρω γύρω αυτή την πλευρά.
έφτασα στο σημείο που κανονικά τώρα θα πέρναγα στον πόντο που αφορά το άλλο μου μισό. Εγώ όμως δεν θα πάω εδώ. Θα συνεχίσω και θα πλέκω μόνο αυτό το τσαντάκι από την από εδώ πλευρά. Θα του συμπεριφερθώ σαν να είναι ένα κομμάτι μόνο του, πλέκοντας όμως εδώ στο κεντρικό μόνο στην πίσω θηλιά. Θα αφήσω ελεύθερη την προστινή θηλιά αυτή και θα δείτε σε λίγο γιατί. Έφτασα στο τέλος της μεσαίας πλευράς και συνεχίζω και πλέκω κανονικά τον πόντο μου τώρα, ολόκληρο, γύρω-γύρω. Έφτασα πάλι, κάνοντας γύρω γύρω, έφτασα πάλι στο σημείο που θα πάω στη μεσαία μόνο πλευρά και τώρα συνεχίζω κανονικά, ενώ στην πρώτη σειρά έπλεκα στην πίσω θηλιά, τώρα συνεχίζω κανονικά. Έχω πλέξει 3 σειρές πάνω από την κεντρική αυτή πλευρά που σας είπα και πλέξαμε στην πίσω θηλιά. 15 σειρές συνολικά με άριχτα που μου δίνουν 11,5 εκατοστά ύψος. Σε αυτό το σημείο, κάνοντας 1-2 δάχτυλα πάνω από την τελευταία μας σειρά, σταματάμε. Τραβάω την κλωστή μου, όπως σας έχω δείξει την αόρατη ένωση, και αυτό το νήμα θα το στερεώσω με βελόνα. Εδώ τώρα, για να κάνουμε το υπόλοιπο, να το φέρουμε στην ίδια ευθεία, παίρνουμε νήμα, νέο νήμα, και μπαίνουμε στην πρώτη θηλιά από αυτή την πλευρά, από το τσαντάκι μας από αυτή την πλευρά. Πλέκουμε κανονικά τα άριχτα που έχουμε. Πλέκω το τελευταίο άριχτο και γυρίζω κανονικά το τσαντάκι μου έτσι και πάω και μπαίνω στη θηλιά που έχω αφήσει ελεύθερη όταν έπλεκα, όταν ξεκίνησα και έπλεξα την από εδώ πλευρά και επέλεξα να πλέκω μόνο στην πίσω θηλιά. Τώρα μου έχει μείνει μπροστινή η θηλιά ελεύθερη και πλέκω μόνο εκεί τα άριχτά μου.
Δύο άρρηχτα μου έμειναν. Να το και το τελευταίο. Και θα μπω στον πρώτο πόντο που δημιούργησα. Κλείνω με βουβό. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, θα σηκώσουμε και από αυτή την πλευρά και τα έχουμε διαχωρίσει τα δύο τσαντάκια πάλι για να μπουν τα φερμουάρ, το οποιοδήποτε κούμπομα θέλετε εσείς. Πριν σας πω τι θα κάνω εγώ, θα σας πω όλες τις εναλλακτικές. Πρώτη, σηκώνουμε αυτή την πλευρά ως αυτή, δηλαδή κάνουμε τρεις σειρές εδώ εσωτερικά, κάναμε τη μία, έχουμε άλλες δύο. Και σταματάμε. Τα έχουμε διαχωρίσει και είναι δύο ίδια κομμάτια. Ανάλογα το μέγεθος που θα κάνετε, θα έχετε ένα μικρό νεσεσέρ, ένα μεγαλύτερο νεσεσέρ. Το πατρόν αυτό όμως δουλεύει και σαν τσάντα. Εάν το κάνετε μεγαλύτερο, θα προχωρήσετε μόνο το ένα κομμάτι, το άλφα το αφήσετε λίγο πιο κάτω και κάνοντας ένα καπάκι και βάζοντας εδώ ένα κούμπομα, έχετε κάνει μια τσάντα με δύο θήκες. Την αλυσίδα σας, το χερούλι σας, ό,τι θέλετε εσείς. Σαν SSR που είναι τώρα, εγώ αποφάσισα να σταματήσω εδώ, να κάνω πιο κοντό αυτό το σημείο. Άρα, θα κόψω το νήμα μου. Δεν κάνω δηλαδή βούβο, εγώ, για να ενώσω. Κόβω το νήμα μου στον τελευταίο πόντο και κάνω το αόρατο κλείσιμο. Έτσι, εγώ έχω ένα σεσέρ για την τσάντα μου που ήθελα, που το μπροστινό κομμάτι είναι πιο μικρό. Θα βάλω μέσα εδώ αυτά τα τζάντζαλα μάτζαλα που κυκλοφορούν στην τσάντα μου, τα μικροπράγματα που συνέχεια τα χάνω. Και από πίσω θα βάλω κινητό, φυσικά αν καπνίζετε τα τσιγάρα σας, και κλειδιά για να τα βρίσκω πάντα μέσα στην τσάντα μου εύκολα. Θα τοποθετήσω τώρα τα φερμουάρ και θα επιστρέψω. Πριν τοποθετήσω το φερμουάρ μου, έκανα δύο μικρά γλωσσάκια, ας το πούμε, που θα τα πιάσω εδώ, θα τα ράψω εδώ για να είμαι πιο ακριβής, ένα εδώ και ένα εδώ κάτω, και για τσαχπίνια και για να μπορώ να κρατάω από εδώ και να ανοίγω το φερμουάρ μου. Με βελόνα και το ίδιο νήμα. Με τον ίδιο τρόπο θα βάλω και το άλλο εδώ. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.